Κεφαλιά και τον γκολ από τον Πραξιτέλη Βούρο. Πραξιτέλης Βούρος αυτήν την στημένη μπάλα εκμεταλλεύεται την άστοχη έξοδο του Κλέμαν και κάνει το 1-0 στο 19. Έπειτα από την εκτέλεση του φάουλ από τον Λάζαρο Λάμπρου, Πραξιτέλης Βούρος σκοράρει το δεύτερο του τέρμα. Το γκολ μετράει λοιπόν με τον Βόλο στην σέντρα, τον Όφι να έχει ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό. Το κοντρόλ με το κεφάλι από τον Μπαριέντος δεν κατάφερε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Μεγιάδο. Ντουρμισάει συνεργασία με τον Λάμπρου, αφήνει έξοχα για τον Τωράλ και το γκολ από τον Γιον Τωράλ. Η καταπληκτική ασίστ του Νέιρα φέρνει τον Όφι να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο 33. Ο Νέιρα προχώρησε στην ασίστ. Θα δούμε σε επανάληψη. Δείτε πώς αφήνει έξοχα την μπάλα για τον Τωράλ. Ο Ισπανός δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Κλέιμαν αφού πιέστηκε από τον Άλχο και τον Σοάρες. Σε επανάληψη το άγγιγμα, τόσο χρειάστηκε να κουμπίσει την μπάλα ο Νέιρα για να περάσει για τον Τωράλ. Και από άλλη οπτική γωνία συνεργασία με τον Φεράρι που συγκλίνει. Και τώρα ο Νίνης. Πάσα για τον Φερνάντες. Από πλάγια θέση προσποίησης του. Το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Φερνάντες. Το 51. Ο Βόλος μειώνει σε 2-1 στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ξαναμπαίνει στην μάχη της διεκδίκησης των βαθμών. Ο οποίος θα δείτε ταλαιπώρησε αρκετά τον Κώστα Μπαλογιάννη, βρήκε ελεύθερο πεδίο και κατάφερε να νικήσει τον Επασί. Και από άλλη οπτική γωνία, ξανά το σούτ του Ισπανού,